Τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, αντιπροσωπείες μαθητών και φοιτητών, μέλη παραδοσιακών συλλόγων, παρέλασαν με υπερηφάνεια στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στα Χανιά, τιμώντας το ηρωικό όχι της 28ης Οκτωβρίου 1940. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συλλόγους Κρητικών αλλά και Ποντίων, Κυπρίων και Μικρασιατών, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψαν τα τμήματα της ομάδας καταδρομεών Μάλεμε. Κατά χειροκροτούμενα παρέλασαν τα παιδιά των ειδικών σχολείων και μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η Ελλάδα αποτελεί σταθερό πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής. Είμαστε πάντα με την πλευρά του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάμε σε οποιοδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας ανεξαρτησία. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Από τον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, εκπρόσωποι τοπικών και πολιτικών αρχών μίλησαν για τη διαχρονική αντίσταση των Ελλήνων και τα σύγχρονα όχι. Μία μεγάλη επέτειος, η επέτειος του όχι, διδακτική, που μας κάνει όλους να σκεφτούμε τα μεγάλα συλλογικά όχι τα οποία πρέπει να λέμε και τους μεγάλους αγώνες που πρέπει να δίνουμε για την ημερία του έθνους μας. Χρόνια πολλά με υγεία. Έχουμε ένα παράδειγμα λοιπόν σαν Έλληνες. Δεν είναι μόνο τα παραδείγματα που έχουμε τα βάθη των αιώνων, αλλά και στην πρόσφατη σχετικά ιστορία μας. Ότι ενωμένοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς διχασμούς, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα και το κατόρθωτο. Φοροτιμή στους αγωνιστές του έπους του 40 απέδωσαν οι εκπρόσωποι αρχών που κατέθεσαν στέφανα στο Μνημείο των Ηρώων. Και οι μνήμες πρέπει να παραμένουν πάντα ζωντανές για τούτη εδώ τη μέρα, για τους ανθρώπους που χάσαμε υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και τα Άγια Χώματά μας. Για τους ανθρώπους εκείνους που πολεμήσανε ενωμένοι. Το μήνυμα για τη σημερινή μέρα είναι να μην ξεχνάμε ποτέ τις θυσίες που έκαναν οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορούμε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Σήμερα η Ελλάδα, 84 χρόνια μετά, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι αποτελεί πόλο αναφοράς για την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητά της. Παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου κορυφώθηκαν στο Ρέθυμνο οι επαιτειακές εκδηλώσεις για το έπος του 1940. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εμάς τους ξενιτεμένους που ζούμε μακριά. Αλλά πάντα θυμόμαστε την πατρίδα μας και την Κρήτη. Όταν έχουμε δυνατή την Ελλάδα μας, δεν φοβόμαστε, γιατί δεν πεθαίνει ποτέ. Από το χώρο της Αφρικής, από την Ήπειρο του μέλλοντος, σας στέλνω την ευχή μου. Την κυβέρνηση στο Ρέθυμνο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. 28 Οκτωβρίου αποδεικνύει ότι το έθνος μας στα 200 χρόνια του ελεύθερου του βίου μπορεί να έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, αλλά έχει πάντοτε τις δυνάμεις να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και να προχωρεί μπροστά με ψηλά το κεφάλι. Μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας έστειλαν από την Ακριτική Γάβδο τα δύο παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με τη συμμετοχή τους στην παρέλαση στο Καστρί, οι δύο μαθητές κράτησαν και φέτος άσβεστη τη δύναμη της πίστης στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.